Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Περίμενα πολύ καιρό αυτό το βίντεο γιατί νομίζω πως είναι το αγαπημένο σας και είναι και το δικό μου. Οπότε σήμερα θα κάνουμε ένα haul. Η αλήθεια είναι πως εδώ και 2 εβδομάδες περιμένω να πακέτω το H&M, το οποίο έχει μέσα 2 σακάκια που έχω πάρει τώρα με τις εκπτώσεις. Γενικά όλα αυτά που έχω πάρει είναι εκπτωσιακά και θα σας βάλω ό,τι link βρω και οτιδήποτε βρω θα σας το βάλω κάτω στην περιγραφή. Το περιμένα εδώ και 2 εβδομάδες και κανονικά θα πάνε να χειριθεί γιατί δεν γίνεται εκείνος ο χαμός που γίνονται τις γιορτές, αλλά για κάποιο λόγο έχουν αργήσει πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι θα μου έρθει τη Δευτέρα 100%, οπότε συντονίστε στο Instagram γιατί είναι πολύ ωραία σακάκια. Μπορώ να τα δείξω εκεί γιατί εντάξει είναι μόνο 2 πράγματα. Οπότε όλο αυτόν τον καιρό περιμένω να έρθουν όλα αυτά τα ρούχα για να μπορέσω να σας κάνω αυτό το περιβόητο haul και να έχει και νόημα να σας τα δείξω όλα. Βέβαια αργεί, οπότε δεν ξέρω πότε θα έρθει και επειδή τα βίντεο λίγο της Τετάρτης πάνε λίγο στράφη από την άποψη της τηλεθέασης, είπα αυτό το βίντεο το οποίο είναι καλό να σας το δείξω ότι είναι Κυριακή. Οπότε λοιπόν σήμερα έχω να σας δείξω ρούχα από Zara και Mango. Και στο Instagram θα σας δείξω τα σακάκια της H&M, αν φυσικά μου αρέσουν και μου ταιριάζουν. Το πρώτο πράγμα που θα σας δείξω από Mango είναι αυτό. Ένα πάρα πολύ ωραίο παλτό. Γενικότερα όλα μου τα παλτό μέχρι στιγμής είναι τα κλασικά παλτό, τα οποία είναι λίγο ψηλοστενά, ενώ φέτος βγήκαν πάρα πολύ στη μόδα τα πολύ oversized παλτό. Και ήθελα να πάρω πάρα πολύ ένα τέτοιο σχέδιο, το οποίο δεν είχα. Είναι αυτό το σχεδιάκι μαύρο με άσπρο και έτσι κάνει κάποια zigzag. Τι θέμα έχω με αυτό το παλτό. Γενικότερα να προσέχετε πάρα πολύ το μέγεθος. Εγώ στην αρχή πήρα medium γιατί θεώρησα ότι okay, θα μου είναι εντάξει. Νομίζω ότι αυτό μου έβγαζε και η εφαρμογή ότι θα ήταν το νούμερό μου. Αλλά εν τέλει μου ήταν πάρα πολύ μεγάλο γιατί επειδή είναι και oversized, μου ήταν πραγματικά σαν τσουβάλι. Ήδη από πίσω θα το παρατηρήσετε ότι είναι αρκετά φαρδί. Και έχω δει στο Instagram ότι το συνδυάζουμε με τέτοιες ζώνες. Οπότε αγόρασα μια τέτοια ζώνη την οποία δεν είχα και την αγόρασα για να την φοράω ψηλόμεση για να την μπορέσω να καλύψω να το κάνω πιο μεσάδο το παλτό. Είναι και αυτή από Mango, την αγόρασα 10 ευρώ. Οπότε χθες που άνοιξαν τα μαγαζιά κατέβηκα στη Θεσσαλονίκη για άλλους λόγους και μπήκα και στο Κόσμος και μπήκα μέσα στο Mango έτσι απλά για να δω τι έχει. Οπότε βρήκα το παλτό αυτό και το βρήκα σε small, ενώ κανονικά το είχα πάρει από το app σε medium. Και λέω, okay, θα το αγοράσω σε small γιατί μου είναι καλύτερο σε τέτοιο και το άλλο θα το επιστρέψω πίσω. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο παλτό, τα μανίκια του, σε small δηλαδή που το έχω, είναι λίγο κοντά για μένα. Αλλά επειδή είδαμε από μέσα ότι έχει ήδη κι άλλο ίδιο τέτοιο ύφασμα, θα πω ότι μα του Άγγελου να μου κάνει έτσι μια μεταποίηση και να μου το μεγαλώσει λίγο, οπότε πιστεύω θα είναι καλύτερο. Οπότε να προσέχετε πάρα πολύ τα νούμερα, ειδικά στο oversized παλτό. Μπορεί και να την πατήσουμε λίγο. Το συγκεκριμένο έκανε από 100 ευρώ 60. Οπότε είπα θα το πάρω. Και χθες αγόρασα και αυτό το τσάντα για το λάπτοπ μου. Ευτυχώς έχω πολύ λεπτό λάπτοπ, οπότε μπορεί και χωράει. Και ξέρετε, δείτε μια τσαντούλα που την παίρνεις μαζί σου όταν καμιά φορά αλλάζω σπίτια, πάω από το σπίτι που μένω, έρχομαι εδώ και θέλω να έχω μαζί μου το λάπτοπ, να μην κουβαλάω την τσάντα με τα χέρια κτλ. Πήρα αυτό, 10 ευρώ το είχε εκεί πέρα. Εντάξει, είμαι και λίγο πάλι καταναλωτική, το ξέρουμε αυτό. Θα σας δείξω από εδώ και πέρα, τα αγόρασα από το app σε ξεχωριστή παραγγελία από όλα αυτά που έχω πάρει μέχρι στιγμής. Και πήρα αυτό το τέλειο, την τέλεια δερμάτινη παντελόνα, την οποία τη ζήλεψε και η μαμά μου και πήρε και αυτή τα ίδια. Κάποια από αυτά που έχω πάρει εδώ πέρα τα πήρε η μαμά μου μετά από μένα γιατί της άρεσαν πάρα πολύ. Είναι λοιπόν αυτό το παντελόνι, το οποίο το αγόρασα σε νούμερο 38. Φυσικά fake δερμάτινο, δεν είναι δερμάτινο και καλύτερα. Και το αγόρασα 19,99, νομίζω από ή 29,99 έκανε ή 25,99 και το αγόρασα 20, οπότε γενικά αυτά τα παντελόγια σώζουν πάρα πολύ. Όπως έχετε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια που είναι σαν να έχω βρει λίγο το στυλ μου, αγοράζω πάρα πολύ key pieces για την τουλάπα μου, γιατί θεωρώ ότι σε βγάζουν πάντα από τη δύσκολη θέση. Δεν ξέρεις τι να φορέσεις, καμιά φορά όταν βγαίνεις, ακόμα και με γόβα μπορείς να το φορέσεις, να είναι όμορφο, δηλαδή χρειαζόμαστε τέτοια κομμάτια. Λοιπόν, μετά αγόρασα αυτή την μπλουζίτσα.
η οποία είναι τεράστια όπως βλέπετε. Είναι για να μπαίνουν εδώ πάνω τα μανίκια και να γίνεται έτσι φουσκωτή, αλλά μην είναι πάρα πολύ μεγάλη. Την αγόρασα σε μέγεθος large, γιατί μόνο αυτό είχε και λέω εντάξει μπορεί και να μου κάνει, αλλά εν τέλει ήταν αρκετά μεγάλο και κρίμα γιατί το φασμά της είναι τόσο απαλό και θα μου άρεσε να την κρατήσω, γιατί και αυτή νομίζω έκανε μόνο 19,99. Αλλά να ξέρετε ότι θέλετε μικρότερο νούμερο, δηλαδή μπορεί να θέλετε και small. Ήθελα πάρα πολύ να πάρω μια μπλούζα από αυτές που έχουν εδώ πέρα το φερμουάρ και κάνουν έτσι ένα πολύ ωραίο λαιμό κτλ. Παρ' όλα αυτά αγόρασα με την κόκκινη γιατί λέω θα μου πάει πολύ το χρώμα και όντως μου πάει και φαίνεται πολύ ωραία, αλλά γενικά πάνω μου δεν μου άρεσε. Δεν ξέρω, κάθεται λίγο περίεργα τα μανίκια επειδή είναι και λίγο πιο φουσκωτά. Δεν ξέρω, γενικότερα δεν μου πολύ άρεσε. Οπότε θα την επιστρέψω και αυτή πίσω μαζί με αυτή τη λευκή. Δεν πειράζει. Το καλό είναι ότι έχει επιστροφή χρημάτων, οπότε μια χαρά. Και για να γνωρίζετε και εσείς, γιατί και εγώ τώρα το έμαθα, αν έχετε αγοράσει κάποια ρούχα, δεν μπορεί να γίνει επιστροφή χρημάτων στο μαγαζί, άμα τα έχετε αγοράσει από το app, αλλά μπορείτε να πάτε στο μαγαζί και να πάρετε κάτι χωρίς να σας επιστρέψουν τα χρήματα. Αλλιώς, άμα το έχετε αγοράσει από το μαγαζί, μπορεί να γίνει και επιστροφή χρημάτων στο μαγαζί και αν θέλετε. Οπότε ναι, τώρα θα τα επιστρέψω λογικά πίσω ή άμα ξαναπάω στο κόσμο σύντομα, ανοίξουν οι νομοί και μπορέσω και πάω στο κόσμο, τότε θα μπορεί να τα αλλάξω και εκεί, δεν ξέρω. Θα συνεχίσω με αυτό το τζιν που κάμισω. Γενικότερα παλιά είχαν βγει πάρα πολύ στιγμό από τα τζιν που κάμισα και είχαμε αγοράσει, αν θυμάστε, εποχές Μπέρσκα ακόμα για μας. Είχαμε αγοράσει και πιο σκούρα πουκάμισα και πιο ανοιχτόχρωμα και είχαμε όλων των ειδών τα πουκάμισα, αλλά ήταν εκείνα τα στενά, ξέρετε, ήταν στη μόδα. Τώρα που είναι όλο oversize, πραγματικά δεν είχα ούτε ένα τζιν πουκάμισο και έβλεπα πάρα πολλές κοπέλες που φορούσαν συνδυασμό τζιν με τζιν και ήταν, ή τζιν με λευκό και ήταν πάρα πολύ ωραία. Και έλεγα θέλω κι εγώ, θέλω κι εγώ, αλλά ποτέ δεν έβρισκα το χρώμα ακριβώς που μου άρεσε για να πάρω. Οπότε βρήκα αυτή τη φορά αυτό από το Mango, νομίζω και αυτό έκανε 19,99, δεν είμαι και πολύ σίγουρη. Το οποίο μου αρέσει αρχικά πάρα πολύ το χρώμα γιατί είναι σχετικά σκούρο και μου αρέσει για αυτό το λόγο. Αλλά είναι σαν και σαν μπουφανάκι, δηλαδή την άνοιξη θα μπορούσες να το φορέσεις και σαν μπουφάν. Δεν είναι εκείνο το λεπτό ύφασμα από το πουκάμισο, είναι πραγματικά jean. Οπότε είπα να εκμεταλλευτώ τις εκπτώσεις και να το πάρω τέλος πάντων, να το βάλω και αυτό στην καρδαρόμπα μου γιατί είναι και αυτό ένα keypiece. Μετά θα συνεχίζω με αυτό το μπες παντελόνι. Είναι και αυτό 38 νούμερο και νομίζω και αυτό το πήρα γύρω στα 19,99, 15,99, κάπου εκεί. Είναι σλάουτσι, γενικότερα μέχρι στιγμής δεν είχα αγοράσει κανένα παντελόνι σλάουτσι. Δεν είχε τύχει βασικά να αγοράσω. Οπότε ήθελα ένα τέτοιο παντελόνι γιατί είδα καιρός ότι μου πάει αρκετά. Και ήθελα ένα παντελόνι μπες γιατί δεν είχα. Είχα μόνο η φλέι ήταν κάτω, δεν ήταν έτσι τύπου boyfriend τύπου. Να διπλώνονται κάτω τα μπατζάκια, οπότε θέλω κάτι τέτοιο. Βέβαια δεν ξέρω να το βλέπετε καλά, το χρώμα του είναι αυτό το μπες, δεν είναι λευκό δηλαδή, τώρα κάνει και αντιλιά κάπως. Και επειδή το ύφασμά του δεν είναι πάρα πολύ χοντρό, θεωρώ άνετα θα μπορούσα να το φορέσω και την άνοιξη, τα οποία είναι... που τα ανοιχτόχρωμα παντελόνια είναι πιο συχνά να τα μπορείς να το φοράς τότε, αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι μπορεί να φοράμε και λευκό παντελόνι το χειμώνα και μαύρο παντελόνι το καλοκαίρι, αν είναι να βγούμε κάπου βράδυ. Είναι αυτό το κλασικό εφαρμοστό παντελόνι που είναι της δουλειάς, εγώ έτσι το λέω. Δηλαδή είναι εκείνο που φοράει η κάθε κοπέλα στο γραφείο, κάτω από ένα σακάκι. Είναι το κλασικό μαύρο παντελόνι που χρειάζεται πάντα. Γενικά αυτό με έχει σώσει πάρα πολλές φορές από πάρα πολλές καταστάσεις. Και επειδή είναι πάρα πολύ έτσι, είναι skinny, μπορείς να το φορέσεις μέσα από μπότες που. Γενικά πλέον με όλα μας τα παντελόνια τα οποία είναι πάρα πολύ φαρδιά δεν είναι κολοκευτικά να τα φορά μέσα από μπότες. Δηλαδή εμένα δεν μου αρέσει αυτό το στυλ που είναι η μπότα στενή κάτω και γίνεται ένα τέτοιο μπαλούν πράγμα στο υπόλοιπο πόδι. Οπότε ναι, αγόρασα αυτό και μου άρεσε πολύ. Είναι παιδιά το κλασικό παντελόνι και αυτό το αγόρασα 38 νούμερο. Γενικότερα είναι πάρα πολύ στενό, δηλαδή αν είστε λίγο πιο τσουβωτή από μένα, τότε καλύτερα να πάρετε μεγαλύτερο νούμερο γιατί ήταν just. Δεν ήμουν καν για μικρότερο. Αυτά αγόρασα από Mango και θα σας πω τελευταία θα κλείσω με την πάρα πολύ αγαπημένη μου αυτή αγορά που την έχω γυρισμένη ανάποδα γιατί βγάζει glitter και τώρα θα γίνουμε χάλια εδώ, αλλά δεν πειράζει. Παιδιά, από Zara αυτή τη φορά δεν βρήκα να αγοράσω τίποτα όσες φορές και αν μπήκα γιατί εγώ δεν μπαίνω μόνο μία φορά στις εκπτώσεις, μπαίνω συχνά γιατί αυτοί εκεί πέρα είναι πονηροί και βγάζουν διάφορα πράγματα συχνά. Είναι αυτό το κορμάκι από Zara, είναι τέλειο, είναι αυτό το τέλειο γκλιτεράτο. Θα μου πείτε να το αγοράσεις στις γιορτές, δεν το είχε βγάλει στις γιορτές εκτός, το αγόρασα μόνο 12,99.
Και έχει αυτές τις σούρες εδώ πέρα κάτω από το στήθος, οπότε το κάνει πάρα πολύ ωραίο, στενό, sexy. Βέβαια το ελάττωμά του είναι ότι βγάζει πάρα πολύ glitter, παιδιά. Να ξέρετε, αυτή τη στιγμή έχω γίνει μέσα στο glitter. Έχω κάνει τα πάντα με glitter. Αλλά είναι τέλειο, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι και υψηλό ζιβάγκο. Οπότε τις επόμενες γιορτές που θα έρθουν, αν υπομονώ να το φορέσω με ένα ωραίο παντελόνι ή με μια φούστα, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι Ζάρα, είναι το μοναδικό που αγόρασα από εκεί, γιατί γενικότερα από το Ζάρα φέτος στις εκπτώσεις δεν βρήκα τίποτα που να μου άρεσε. Αλλά να μπαίνετε συχνά και να τσεκάρετε συχνά, γιατί βγάζουν συνέχεια καινούργια πράγματα στις εκπτώσεις, που στην αρχή την πρώτη μέρα που μπαίνεις δεν θα τα βρεις. Λοιπόν, αυτό ήταν το haul. Θα ήθελα να έχουμε και τα άλλα δύο σακάκια πάρα πολύ. Αρχικά ανυπομονώ να τα δω, παιδιά. Έχουν αργήσει τόσο πολύ που έχω ξεχάσει τι έχω πάρει. Αλλά ναι. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε. Ό,τι βρω θα το βάλω φυσικά κάτω στην περιγραφή. Και μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε στο Instagram, γιατί όλα αυτά θα δείτε κάποια στιγμή φορεμένα. Μπορεί να πάρετε κάποια ιδέα. Και σας φιλώ. Τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!